Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη θέση στην Ευρώπη στη σχέση κόστου καυσίμων με το μέσο μισθό. Είναι στι πρώτε θέσει στον ενεργειακό πληθωρισμό με τι υψηλότερε αυξήσει στο ρεύμα. Είναι στι πρώτε θέσει στον πληθωρισμό πανευρωπαϊκά, πολύ πάνω από τον μέσο όρο τη Ευρωζώνη. Και όπω προδιαγράφεται από τι επιλογέ του κ. Μητσοτάκη, η ακρίβεια θα επιδεινωθεί περαιτέρω το φθινόπωρο. Τα επιδόματα τη κυβέρνηση δεν τροφοδοτούν μόνο τον φαύλο κύκλο τη εσχροκέρδεια, αλλά εξανεμίζονται από τι διαρκεί νέε αυξήσει πριν καλά-καλά μπουν στου λογαριασμού των πολιτών. Ενώ σύντομα, οι πολίτε που έχουν ήδη πληρώσει υπέρογκου λογαριασμού θα διαπιστώσουν ότι η πολυδιαφημισμένη επιδότηση των 600 ευρώ δεν ήταν παρά ένα φθηνό εμπεγμό. Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαιότητα. Χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση που θα αυξήσει του μισθού, θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέο, θα χτυπήσει στη ρίζα του προβλήματο, δηλαδή στην αισχροκέρδεια και θα μειώσει ουσιοδός τις τιμές του ρεύματος.